άφησες το χέρι για να φύγω. Ας κράταγες πρωτού καθώ η χαρά για λίγο. Πες μου κρυφά, μη φοβηθείς πως περιμένεις κάτι και φανερά. Ζητούσα αυτό που φανταζόμουν μαζί σου πως θα ζούσα. Πες μου κρυφά, μη φοβηθείς πως περιμένεις κάτι και φανερά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη όπως και χτες είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρέλη Ζαχαρέλου όπως και χτες είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Μπορείτε να την ενοχλείτε στο 210-321-7777. Μπορείτε να ενοχλείτε εμένα μέσω Viber στο 698-58-759 και έχω μπροστά μου τον υπολογιστή για να δω αμέσως τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε και SMS με γνωστό τρόπο και κόστος. Και αφού είπαμε αυτό που πρέπει να λέμε σε κάθε έναρξη της εκπομπής, να σημειώσουμε ότι ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που με τη σειρά του ξεκινούσε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από 5-6 χρόνια. Ένα δίσκο με ένα ασπρόμαυρο σκληρά και industrial κάπως εξώφυλλο με τον τίτλο «Απομηχανής τραγούδια». Ένας δίσκος που ήταν ο πρώτος για ένα νεαρό τραγουδοποιό από την Κεσαριανή. Ο νεαρός τραγουδοποιός από την Κεσαριανή που πια δεν είναι σε μετεφηβική κατάσταση αλλά διανύει αισίως το 37ο έτος ηλικίας του και τον ξέρω από μωρό, σχεδόν από την κοιλιά της μητέρας του. Είναι γιος ενός παλιού μου συμμαθητή και φίλου. Είναι ο Βασίλης Κορακάκης. Είναι γιος του Ευάγγελου Κορακάκη. Θα έχετε ακούσει για αυτή τη δυναστεία την μουσική, την κεσαριανιώτικη, σε αυτό το σταθμό και από μένα και από άλλους συναδέλφους. Αυτό το δίσκο λοιπόν, το «Απομηχανής τραγούδια» που κυκλοφόρησε τότε, τέλη του 18, αρχές του 19 και λίγο πριν μας πιάσει η πανδημία και μπορέσαμε λίγο να τον χαρούμε στην αρχή μέχρι να κλειστούμε μέσα. Αυτό το δίσκο λοιπόν το κάνουμε από κοινού, δηλαδή εγώ με την παλιά καραβάνα που υποτίθεται ότι είμαι, του είπα «Βασίλη, έλα να κάνουμε μια παραγωγή και έλα να το ενοχιστρώσουμε μαζί το πράγμα». Για λίγο διάστημα η πρόταση που είχα να του κάνω ήταν να παρουσιάσουμε επανεκτελέσεις με παλιά και σχετικά άγνωστα
λαϊκά τραγούδια, όπου ο Βασίλης, αν πολύ καλός νέος τραγουδιστής, θα τα έπαιζε και θα τα τραγουδούσε. Αλλά μου λέει, γιατί ρε παιδάκι μου, αφού έχω δικά μου τραγούδια. Έχεις δικά σου τραγούδια? Ναι, έχω. Έλα να μου τα παίξεις. Δεν μου τα έπαιζε μέχρι τότε και τα τραγούδια αυτά ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν τα βάλαμε κάτω. Επιστρατεύσαμε και φίλους μουσικούς για να έρθουν να τα παίξουν, γιατί δεν είχαμε budget για μουσικούς. Όλοι δεν είπαν όχι στο Βασίλη. Και έτσι αυτός ο δίσκος ολοκληρώθηκε. Δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, πιστεύω. Γι' αυτό και λέμε να τον φρεσκάρουμε στη μνήμη των ακροατών που τον άκουσαν και να τον μάθουμε σε εκείνους που δεν τον ξέρουν. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο του Βασίλη. Βασιλάκη τον λέμε όλοι στο αυτό. Κοντεύει να σαρανταρίσει, αλλά Βασιλάκης θα μείνει. Το χαμόγελο είναι αυτό που έχει πάρει από τη μάνα του και όχι από τον πατέρα του, ο οποίος δεν πολύ χαμογελάει, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, μην τα πολυλογώ. Του λέω, θα έρθει την Κυριακή, θα με μαζέψει με τη μηχανή, θα κατέβουμε κάτω στον ταξιδιωτή, θα κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Είσαι μέσα? Είμαι μέσα, μου λέει. Και καλώς τον. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια σου, Αλέξη. Λοιπόν, έτοιμο πόλεμος? Κανονικότατα. Έτσι. Και το βράδυ θα δούμε και την Εθνική Ελλάδος να χειροκροτήσουμε τον coach, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο παραμένουμε οπαδί. Οπαδί, σωστά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πώς είναι τα νέα σου? Την περασμένη εβδομάδα ήσουν στη Βιέννη με τον Γιώργο Νταλάρα. Ναι, ναι, τώρα τελειώσανε κάτι συναυλές που είχαμε στο εξωτερικό και τώρα είμαστε σε διαδικασία που ετοιμαζόμαστε για να ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός 1η του Νοέμβρη στην Κρύπτη. Μαζί με τον πατέρα μου, τον Βαγγέλη, όπως κάθε χρονιά δηλαδή, τις εμφανίσεις μας εκεί. Σάββατο, Κυριακή? Παρασκευή και Σάββατο. Α, όχι Κυριακή, μεσημέρι. Ίσως αργότερα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η Κρύπτη, ο Δεμησίου και Βριούλων, είναι, ναι, η παλιά Μαγιοπούλα. Ακριβώς. Αλλάζουν ονόματα μαγαζιά, αλλά η ψυχή και το. Το έργο και παραμένει το ίδιο. Ναι. Καλά, εκεί ο πατέρας σου παίζει από πριν γεννηθεί. Και ήταν μαράζι για εκείνο να φτιάξει το δικό του χώρο και να τον ελέγχει 100%. Είναι η αλήθεια είναι ότι εντάξει, χρειαζόταν να υπάρχει αυτός ο χώρος και χρειαζόταν έτσι να υπάρχει μια στέγη αυτό που κάνουμε, ωραία, ας πούμε, ωραία, την οποία αντιδιαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, 1η του μηνός Νοεμβρίου, ναι, αν όλα πάνε καλά, ξεκινάτε. Στην και Κρύπτη, ναι, ναι. Ωραία. Επιτελείο. Το γνωστό σχήμα. Θα τραγουδάει φέτος μαζί μας η Ανατολή Μαριόλα. Την Καβάλα. Ναι. Και θα είναι ο Γιώργος ο Φουντούκος κιθάρα, ο Καλαφατήλης ο Γιάννης ακορντεόν, ο Μάνος Κατσάνος στον κοντραμπάσο. Αυτή. Αυτή. Μικρή ορχήστρα, αλλά θαυματουργή. Ναι, ναι. Ορχήστρα κορακάκι, σου κάνετε θέν. Με το θείο, με τον Γιώργο Νταλάρα, συνεχίζετε να παίζετε. Κανονικά στις παραστάσεις που κάνει, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Συμμετέχω στην ορχήστρα κανονικά. Και στα ρεπό που έχεις, σε μικρό μαγαζάκια, ναι, στο 25ράκι του Πρίαμου, στο Μαραθωνίτη, στο ένα. Όλο, κάθε, άλλο, ναι, όλο κάποια, κάθε χρονιά, όλο και κάπου, ναι, έτσι, σε κάποιο μικρό χώρο, ας πούμε, παίζω. Και ήθελα να πω κιόλας ότι εκεί πέρα και βλέπω και την ανταπόκριση που λες για το δίσκο, για τα μεγάλη τραγουδιά, ότι ειδικά σε αυτά τα μαγαζιά που έρχεται νέος κόσμος, πιο μικρή και από μένα κτλ. Υπάρχει, βλέπω ότι μου ζητάνε τραγούδια από το δίσκο αυτό, ναι, και καμία μου κάνει και εντύπωση, ξέρεις, γιατί δεν το περιμένεις πάντα. Τώρα και χαίρομαι το ιδιαίτερα όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε παίξε μου, ξέρω εγώ, το φουρτουνιασμένο, ναι, μάτια, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, βέβαια, όταν κάποιος είναι φοιτητής τώρα, είναι 22 χρονών, είναι 15 χρόνια μικρότερό σου, δηλαδή, και εσύ πλέον έχεις απόσταση ασφαλείας από εκείνον. Εννοείται. Εγώ θυμάμαι τον Βασίλη. Πάντα Βασιλάκη είναι, αλλά Βασίλη θα το πω για τις ανάγκες του ρόλου τώρα. Που ήταν 6 χρονών με το σγουρό μαρλάκι που κληρονόμησε από τη μαμά του, τη Μαριάννα. Να τον ανεβάζει ο πατέρας του σε εκείνο το unplugged μαγαζί, το Μέγαρο, που δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια γωνία ήταν, θυμάσαι εσύ, Βασίλη? Το παλιό πατρικό σπίτι του Δημήτρη Γεωργίου. Σολομονίδη, Σολομονίδη και Λοφπάλμε, ξέρω. Εκεί, κοντά στο σουβλατζίδικο που είχε η γιαγιά σου. Ναι, 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 ναι. Εκεί λοιπόν που παίζανε ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Άλκης Μαύρος και ο Αργύρης Θαμούλας σκέτα χωρίς μικρόφωνα, καμιά φορά τον έφερνε νωρίς το Βασιλάκι που ήταν 6 χρονών λοιπόν, με το σγουρό το μαλάκι του και του παίζανε το κάτω στον Πειραιά στα Καμερμίνια και ο Βασίλης θρασίτατος τα κατάφερε μια χαρά και βέβαια πάντα κέρδιζε την παράσταση. Αυτό το πράγμα έγινε σιγά σιγά δεύτερη φύση η μουσική. Εντάξει, δεν ξεφεύγεις μετά, δεν ξεφεύγεις όταν υπάρχει. Ειδικά άμα είναι
το καμαράκι πάνω και κάτω στην Καρολίνα. Βασιλάκι, έλα να παίξει αυτό εκεί. Και όταν έχει συνοδέψει στα 17 σου το Μητροπάνο και την Κατερίνα Κούκα και μετά τον Ταλάρα και μετά όλους τους άλλους τραγουδιστές, είναι μονόδρομος το πράγμα. Τα λέω εγώ για σένα. Καλά κάνει, ναι, βέστα. Όχι, εσύ θα πει. Το πρώτο τραγούδι από τα απομηχανή τραγούδια. Το πες μου κρυφά. Ναι. Το παλιό. Το παλιό, το παλιό. Λογοκρίθηκαν οι στοίχοι, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε τους πραγματικούς. Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορούν να παιχτούν δημόσια. Δεν μπορούν να παιχτούν δημόσια. Αλλά το ανικανοποίητο που είναι. Το ανικανοποίητο μπορεί να παιχτεί, νομίζω. Απομηχανή τραγούδια, έκδοση του Καθρέφτη 2018-19, τραγούδια του Βασίλη Κορακάκη με τον ίδιον. Σε πονάει βαθιά και γιατί τα όνειρά σου να στοιχιώνει σαν φράχτης που σε κύκλωσε αφόρητα και τύλιξε το κήπο μιας ψυχής που μαραζώνει. Σαν φράχτης που σε κύκλωσε αφόρητα και τύλιξε το κήπο μιας ψυχής που μαραζώνει. Στον ύπνο σου θα έρθει σαν ψέμα η αλήθεια, ότι ποτέ δεν ξέχασες πως τη χαρά σου έχασες, σαν όνειρο που έσβησε μια νύχτα. Όσοι ξέχασαν κι αυτό που αγαπούν, το κρατήσανε μακριά από τη ζωή τους. Το ανικανοποίητο είναι θηρίο ανίκητο και κύμα που χτυπάει το κορμί τους. Το ανικανοποίητο είναι θηρίο ανίκητο και κύμα που χτυπάει το κορμί τους. Στον ύπνο σου θα έρθει σαν ψέμα η αλήθεια, ότι ποτέ δεν ξέχασες πως τη χαρά σου έχασες, σαν όνειρο που έσβησε μια νύχτα. Σαν ψέμα η αλήθεια, ότι ποτέ δεν ξέχασες πως τη χαρά σου έχασες, σαν όνειρο που έσβησε μια νύχτα, σαν όνειρο που έσβησε μια νύχτα. Αυτό ήταν λοιπόν το ανικανοποίητο. Ένα έτσι αρχοντικό μπολέρο, begin που λέγανε παλιά, του Βασίλη Κορακάκη από τα απομηχανής τραγούδια. Και χτυπάει και το κινητό μου, θα το κλείσω, μην ανησυχείτε, είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Αυτό είναι το αγαπημένο μου υπόψη, έτσι. Νομίζω τώρα, από το δίσκο δηλαδή. Κάνε μας μια αποτίμηση, γιατί αυτό που μου είπες με ευνηδίασε. Ότι έρχονται νεότεροι από σένα ή και συνομήλικοι και σου λένε Βασίλη, α, τι ωραία τραγούδια, εμένα μου αρέσει το τάδε. Ναι. Ποια τραγούδια έχουν ξεχωρίσει από αυτούς που... Θα σου πω. Λοιπόν, πρώτον υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της δουλειάς και γενικότερα δίσκων που γίνονται υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
Δηλαδή... Τι είχαμε για αυτό το δίσκο, είχαμε κάποιες ώρες στούντιο που μας έδωσε ο Μωυσής Ασάρ και του Καθρέφτη. Βέβαια... Και από εκεί πέρα πρέπει να βρούμε μουσικούς να παίξουν δωρεάν, γιατί δεν είχαμε λεφτά. Και από εκεί και μετά όλη η επικοινωνία που μπορεί να γίνει, ας πούμε, μιας δισκογραφικής δουλειάς. Καλά, αυτό είσαι τυχερός γιατί παίζεις live και μπορείς να στήσεις ένα πάγκο και να βγάλεις δύο συντήρια, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το ότι θα πουλήσει, είναι και γενικότερα το πόσο μια δουλειά ακούγεται. Βέβαια έχει να κάνει και το πόσο την προωθείς σαν καλλιτέχνης και πόσο πας και τα παίζεις τα κομμάτια. Αλλά έχει να κάνει και με τον κύκλο που μπορεί να, κάνει κάθε δουλειά. Δηλαδή ξέρεις εξ αρχής ότι υπάρχει ένα ταβάνι. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς να κάνει αυτό το δίσκο και να γίνει ένα μεγάλο τραγούδι πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Αλίμονο. Ξέρουμε που βαδίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει μια βραδύ καυστή πορεία, η οποία όμως είναι ανωδική. Γιατί όλο και κάποιος θα τον ακούσει, κάποιος που έρχεται και ακούει κάπου που παίζω που θα παίξω ένα τραγούδι, θα μου πει τι είναι αυτό, πιάνου είναι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για μένα το ότι έρχονται άνθρωποι και μου ζητάνε τραγούδια. Κοίταξε, το κομμάτι το οποίο έχει ξεχωρίσει πιο πολύ από όλα είναι η Αλλιώτικη Ζωή. Είναι αυτό που θα βάλουμε τώρα. Ναι. Είναι το μόνο που δεν παίζει μπουζούκι. Ναι, ναι. Και εντάξει, και είμαστε και πολύ τυχεροί. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι παίζει ένα. Πες μας, γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν μπήκε μπουζούκι. Γιατί δεν το φανταζόμουν με μπουζούκι ποτέ. Δηλαδή, και όταν το είχα και όταν το είχα κάνει demo σπίτι μου μόνος μου, ας πούμε, με κιθάρα το έπαιζα. Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να το. Ναι. Βασικά το γράψα με λαούτο. Την εισαγωγή, ας πούμε. Και. Ποτέ δεν κόλλησε στα αυτιά μου. Δηλαδή, πάντα φανταζόμουν αυτό το άρωμα του απεργή, ας πούμε. Εντάξει, έχει απεργήλα αυτό το κομμάτι. Και ήταν μεγάλη τιμή που έπαιξε ο άνθρωπος, έτσι. Καλό, δεν θα έλεγε όχι. Ναι, αλλά εντάξει, δηλαδή είναι τιμητικό, όπως και να έχει. Βέβαια, αυτό δεν πολύ άρεσε. Όχι ο Άντωνης Απέργης. Δεν άρεσε η ιδέα να υπάρχει έστω και ένα κομμάτι δικό σου που να μην έχει μπουζούκι μέσα στον πατέρα σου, ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός και σου έλεγε ότι θα βούτυρο στο ψωμί του. Τα κάνει για πλάκα του, το άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι και στο στούντιο. Και χάρηκε και όταν ήταν και ο Αντώνης, ήταν μαζί και γελάγαμε, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, ένα κομμάτι που ξεκινάει λίγο με ατονάλ. Ηλεκτρικό κομμάτι να αναφερθεί. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτό το δίσκο έχουν παίξει πολύ σοβαρή μουσική. Ο Ντίνος Χατζιορδάνου αρμόνιο έχει παίξει ακορντεόν σε άλλα τραγούδια. Ο Θοδωρής Κουέλης ηλεκτρικό κοντραμπάσο. Ο Αντώνης Απέργης ηλεκτρική κιθάρα. Σολάρης ηλεκτρική κιθάρα. Ένα να τα ακούσουμε και. Και ο Στράτος Αμιάτης Κρουστά. Καλά, ο Στρατούλης. Ξανά κάτι γυρεύω. Απόψε γούσταρα να ψάξω για να βρω. Πέρασαν χρόνια που τη σκέψη μου παιδεύω. Κι είπα ξανά στις ερημινιές να ξεχαστώ και να γυρνώ στους δρόμους για εκείνα που δεν βρήκα. Ας μου μείνε για πρίκα παραπονό πικρό. Χαμένα όνειρά μου γίνατε σαράκι και μου μαραίνεται το γέλιο στο καημό. Για πάρτι μου λοιπόν κι εγώ κάθε βραδάκι θα περπατώ πάλι στο ίδιο το στενό. Μουσική.
στιγμές που με το νου μου αναρωτιέμαι πώς θα τα ανάραγε μια λιωτική ζωή. Και αν προσπάθησα ξανά κι αν τυραννιέμαι, πάλι θα ψάχνω στου όνειρου την πνοή και θα γυρνώ στους δρόμους για εκείνα που δεν έχω, γιατί άλλο δεν αντέχω και ψάχνω για να βρω. Χαμένα όνειρα μου γίνατε σαράκι και μου μαραίνεται το γέλιο στο καημό. Για πάρτι μου λοιπόν κι εγώ κάθε βραδάκι θα περπατώ πάλι στο ίδιο το στενό. Φέρουμε την οικονομία του χρόνου εκεί που πρέπει και να ακούσουμε τουλάχιστον ένα τραγούδι ακόμα, ο Βασίλη. Αφήνουμε χαλί που λένε το σόλο του Αντώνη Απέργη, που μπορεί να παίζει από τώρα και να τελειώσει την άλλη Παρασκευή χωρίς να τον βαριέσαι ποτέ. Εννοείται. Λοιπόν, το τραγούδι που ξεχώρισε σε πρώτη ακρόαση και στον πατέρα σου άρεσε και στον Θανάση Γιώκλου άρεσε και στον Γιώργο Νταλάρα άρεσε, ήταν αυτός ο φουρτουνιασμένος μάγκας που φέρνει αρώματα από τη δεκαετία του 50. Ναι. Σε στίχους του Διονύση Πανταζόπουλου. Ναι. Εδώ δεν έχετε βάλει την εισαγωγή, την Αλαξαρχάκος. Όχι, αυτό ήταν μετά. Αυτό το κάναμε στην παρουσίαση. Έλα να το ακούσουμε λίγο το τραγούδι τώρα, να το ακούσουμε ολόκληρο και συνεχίζουμε με τα απομηχανής τραγούδια σου. Σε ο μάγκας και βγήκε μες στη νύχτα, μες του καημού τα δίχτυα πιασμένος ο φτωχός. Τι έχει και τραβιέται και τι να συλλογέται, φουρτουνιασμένος πάλι γυρίζει ο καημένος, από όλους ξεχασμένος κατάντησε να ζει. Μονάχος τριγυρνάει, παρηγοριά ζητάει για την αγάπη που έχασε και δεν μπορεί να βρει. Μάγκα μη στεναχωριέσαι, λέγε δεν πειράζει, λέγε δεν βαριέσαι. Yes.
για να βρω τι φταίει. Ποιο παραπονό κρυφό, η ζωή μου χρόνια καίει. Είναι αδιάβατο βουνό. Χαρά που ξέχασε και πίσω δεν γυρνά. Σαν ξένη τώρα στέκεται στη σερμινιά στη βρύση. Γεμίζει το ποτήρι και γερνά. Πήγανε μέρες δίχως χρώμα, κύλησαν σαν το νερό. Μα δίψω και θέλω ακόμα στη ζωή μου για να βρω. Γιατί μου φαίνεται πως με έχει παρατήσει. Και πίσω δεν γυρνά. Σαν ξένη τώρα στέκεται στη σερμινιά στη βρύση. Γεμίζει το ποτήρι και κερνά. Χαρά που ξέχασε και πίσω δεν γυρνά. Σαν ξένη τώρα στέκεται στη σερμινιά στη βρύση. Γεμίζει το ποτήρι και κερνά. Γεμίζει το ποτήρι και κερνά. Άλλο ένα από τα απομηχανή τραγούδια του Βασίλη Κορακάκη που έγραψε και τραγούδησε ο ίδιος, ένα σέικ λαϊκό με τον τίτλο της Ερμιάς Ευρύση, ναι, και με την υποσημείωση ότι πρώτο μπουζούκι εδώ Αριστίνδιν έπαιξε. Παίζει ο γίγαντας, ο Μανώλης ο Πάπος. Ο Μανώλης ο Πάπος και εσύ τον Σιγοντάρι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στο Σόι στην Κεσαριανή, γιατί θα μας ασκήσουν η μαμά σου, ναι, η Μαριάννα στις Λεκαρδούλες, η θιά σου, η αδερφή πατέρα. Η Κατερίνα η Παφλιά. Θείουλα μου. Πολύ συγκινητικά μηνύματα και γενικώς η άλλη θιά σου, η Σοφία Καμπάκα, έχει στείλει. Σοφάκι. Και... Του αγαπάμε όλους πολύ. Ναι, αυτή τη στιγμή στην Κεσαριανή το κόκκινο πρέπει να είναι αυτοδύναμο. Πρώτο κόμμα. Είμαστε με τον Βασίλη τον Κορακάκη και παίζουμε αυτά τα τραγούδια. Τα φρεσκάρουμε σε αυτούς που τα έχουν ακούσει και τα μαθαίνουμε σε εκείνους που δεν τα έχουν ακούσει. Πού θα πάει, θα τα μάθουν και εκείνοι. Πες μας για τους μουσικούς που συνέδραμαν από την αρχή την υπόθεση. Είχαμε μια βασική ομάδα που στήριξε και διάφορους που παίξανε από 2-3 κομμάτια ο καθένας, ναι, και που όλοι βέβαια, λοιπόν, είναι πολύτιμοι. Αν θυμάσαι, οι πρώτες ηχογραφήσεις, τα πρώτα κομμάτια, οι βάσεις δηλαδή, γίνανε με τον Αντώνη τον Ξιντάρη στην κιθάρα και τον Άγιο Παπαναγιώτη στον μπάσο. Ο Αντώνης, ο Άγιος και εσύ. Ξεκίνησαμε και βάλαμε τις βάσεις. Ο Άγης έπαιξε και κιθάρα σε άλλα δύο κομμάτια. Που παίζει εκεί πέρα μπάσο ο Κουέλης. Και έπαιξε και ο Νίκος ο Γύρας. Έπαιξε ο Νίκος ο Γύρας μπάσο, έχει παίξει ο Κώστας Σταυρόπουλος άλλο ένα κομμάτι. Στο ακορντεόν έχει παίξει ο Τάσος Αθανασιάς. Έχει παίξει ο Ντίνος ο Χατζιορδάνου. Μπουζούκια έχουμε παίξει με τον Θοδωρή το Στούγιο. Με τον Πέτρο τον Καπέλα. Με τον Θοδωρή το Ξιντάρι. Ένα κομμάτι με τον Μανώλη τον Πάπο, ένα κομμάτι με τον πατέρα μου. Τι άλλο, τι ξέχανα, μικρός θα έχει παίξει ο Στράτος ο Σαμιώτης, ο κιθάρης έχει παίξει ο Δημήτρης ο Μαρινόπουλος, ο Αντώνης ο Απέργης που είπαμε πριν. Πιάνο ο Γιώργος Γουρζουλίδη. Πιάνο ο συμμαθητής σας ο Γιώργος.
Ένα καλό σωλήστα στο μεταλλόφωνο έχεις. Είχα ένα πάρα πολύ καλό σωλήστα στο μεταλλόφωνο, ισχύει. Να τον αποκαλύψω. Συμπροφόρο Αλέξη ο Βάκης, ο οποίος ενορχίστρωσε και τα. Το υπογράφουμε και μαζί και το ξέρεις αυτό. Και θέλω να καταγγείλω. Συνενορχιστρώσαμε. Και θέλω να καταγγείλω στον ελληνικό λαό ότι ο Βασίλης ανήκει στη σπάνια μερίδα των μουσικών που είναι γρήγοροι μέσα στο στούντιο. Γιατί το στούντιο, αν αναλωθείς σε ένα οχασομέρι, το χάσεις στο τρένο. Πρέπει να συνεννοείσαι με τα μάτια γρήγορα και τάκ-τάκ, διότι είναι ευάλωτη η ψυχολογία του μουσικού που γράφει και έτσι και τον ξενερώσεις. Μετά δεν ναι, το ξέρω. Ναι, φέρνεις στο πρώτο επίπεδο. Αυτό έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η εμπειρία που έχω και πριν ξεκινήσω να παίζω μουσική. Διότι αν θυμάσαι καλά, στα στούντιο που γράφατε παλιά με τον πατέρα μου, πάντα ήμουνα. Από 15 χρονών. Εκεί κάπου και παρακολουθούσα τη διαδικασία. Οπότε το μάθα πώς γίνεται. Στουντιόγατος, από έφηβος. Έτσι. Οπότε έβλεπα πώς γίνεται και εντάξει. Αργότερα δεν μπόρεσα να το. Να το κάνεις και ο ίδιος, ναι. Ναι. Λοιπόν, μια υπερπαραγωγή για τα δικά μας δεδομένα. Αλλά πολύ για την εποχή έτσι. Ναι. Οι στίχοι ανήκουν σε όλα τα τραγούδια. Ναι. Σε σένα, εκτός από δύο που σου έχει δώσει ο Διονύσης Πανταζόπουλος. Μάλιστα. Και. Τα δύο σε εμπέτικα του δίσκου. Η Θαλάσσο Καταιγίδα και ο Φουρτουνιασμένος Μάγκας είναι τραγούδια που η στίχη είναι του Διονύση Πανταζόπουλου και τα έχουμε γράψει πριν 15 χρόνια, 20 ξέρω. Τώρα, πώς γίνεται ένα νέο παιδί που ήσουν και είσαι. Είσαι 37, τώρα ήσουν 31, 30 ξέρω εγώ πώς ήσουν όταν βάλαμε μπροστά το δίσκο. Ναι. Πώς γίνεται ένα νέο παιδί να ανασένει με τα αρώματα του 50, ο Φουρτουνιασμένος Μάγκας, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν ένα ζεμπέκι αυτούσιο του Γιώργου Μητσάκη του 50, ας πούμε, ή του Μανώλη Χιώτη, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, αυτό. Κοίτα, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε. Δεν λέω για κακό. Θα σου πω, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και τη δεύτερη ώρα ναι. τη εκπομπή. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή δεν θα παίξουμε Βασίλη Κουρακάκη, θα παίξουμε Απόστολο Χατζηχρήστο. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λόγο. Διότι τα ακούσματα και η μουσική μου, ας πούμε, έτσι, τα γούστα μου εκεί πέρα είναι κυρίως στο ρεπερτόριο το κλασικό λαϊκό τραγούδι του 50, ξέρεις. Mm-hmm. Το Τζιτσάνι, το Χατζηχρήστο. Οπότε αυτό δεν θέλει. Ναι, αλλά και στιχουργικά. Δηλαδή να ψάχνεις ένα Φουρτουνιασμένο Μάγκα που είναι εκεί μια παλιά εικόνα, ας πούμε. Εκεί αυτό είναι η ίδια τρέλα που έχει και ο Διονύσης, ας πούμε, ο οποίος και αυτός είναι, αγαπάει πάρα πολύ αυτό το είδος μουσικής. Οπότε περνάει μέσα σου αυτό το άρωμα και αποτυπώνεται σε ένα τραγούδι. Και νομίζω ότι έτσι και το κάνεις σε μια δοσολογία που να μην υπέρβει κάποιο όριο. Ναι, είναι τόσο όσο είναι καλό. Μετά εντάξει, δεν λέει και να παραγίνεται. Υπάρχουν και τραγούδια πολύ πιο σύγχρονα στιγουργικά, το ανικανοποίητο, ας πούμε. Ναι, ξέρω εγώ. Και άλλα. Ναι, και η αλλιώτικη ζωή και το άλλο ένα βράδυ, αυτά είναι εντάξει, κομμάτια τα οποία είναι πιο. Θυμάμαι ότι κάναμε αγώνα να πεις με τον πατέρα σου να βάλει έτσι, ένα παικτικό χέρι. Έλα ρε, εσύ, του λέω, παίξε ένα μπουζούκι μαζί με το γιο σου, ας πούμε. Μα θα το χαλάσω και δεν πρέπει και ο Βασίλης να βρει μόνο του. Όχι. Και εντάξει. Και έκανε και ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίμι και παίξαμε και πάρα πολύ ωραία. Και έκανε και ένα φωνητικό στο Φουρτουνιασμένο Μάγκα, αλλά εδώ είναι ένα χασάπικο έτσι ζαμπετικού. Ακριβώς. Από ήχου. Ματζοράκι. Ναι. Το οποίο το παίζετε μαζί με τον πατέρα σου. Ναι. Λοιπόν, έλα να το ακούσουμε.
μόνο στις στράτες παίρνω. Μα νοσταλγώ και σε ζητώ. Στη σκέψη μου σε φέρνω. Έλα να σε αριανίσουμε στου έρωτα τα κάστρα. Σε δρόμους που θα φεγγουνε της ομορφιάς σου τα άστρα. Έλα να σε αριανίσουμε στου έρωτα τα κάστρα. Σε δρόμους που θα φεγγουνε της ομορφιάς σου τα άστρα. Λοιπόν, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι κλασική κιθάρα παίζει ο Δημήτρης Οξοδουλόπουλος. Επίσης ξεχάσαμε να πούμε ότι φωνητικά κάνει η Κωνσταντίνα Ηλέκα, ο Θοδωρής Οξυντάρης, ο Βαγγέλης Οκορακάκης. Και συμπληρωματικά κουστάβεζε και Δημήτρης Βάκης. Μπράβο. Ο αδερφός μου. Ναι. Γιατί η οικογενειακή υπόθεση είναι καλό πράγμα στη μουσική. Εννοείται. Βασίλη, σου βγήκαν εύκολα τα τραγούδια όταν τα έγραφες? Ναι. Θα σου πω. Και κάποια τραγούδια είναι εντελώς πολύ. Δηλαδή τα πρώτα που έχω κάνει, ξέρω εγώ. Πολύ παλιά. Δηλαδή το μου φαντάζομαι, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς πολύ. Τα περισσότερα κομμάτια του δίσκου είναι κομμάτια που γραφτήκανε γύρω στο 13-14. Δηλαδή εκεί κοντά που κάναμε το δίσκο. Κάποια γραφτήκανε ενώ ήμασταν στη διαδικασία που γράφαμε. Πες μου ένα που να γράφτηκε. Το Ανικανοποίητο νομίζω είναι το πιο φρέσκο. Το πιο φρέσκο. Ναι. Ναι. Είναι τραγούδια τα οποία βγήκαν εύκολα, οι μελωδίες τουλάχιστον. Η στίχη ήταν έτσι ένα πράγμα το οποίο ήθελε λίγο περισσότερο εμπειρία και από μένα, γιατί δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να γράφεις στίχους. Ούτε μπορείς ξαφνικά να βγαίνεις να. Ναι, ο λόγος είναι πιο δύσκολος. Η στίχη δηλαδή ήταν έτσι, κόπιασα περισσότερο, δηλαδή έσκυψα, τους ξανά είδα, τους διόρθωσα σε αρκετά κομμάτια. Αλλά γενικά βγήκαν εύκολα τα κομμάτια. Ήταν μια διαδικασία πηγαία τελείως. Δηλαδή και τα περισσότερα είναι γραμμένα χωρίς να υπάρχει, κάθομαι στο γραφείο, παίρνω ένα μπουζούκι να γράψω το τραγούδι. Ερχόταν το τραγούδι και μετά καθόμουν. Μάλιστα. Πάντως και την βραδιά που το παρουσιάσαμε το δίσκο στην Κρύπτη και ήρθαν όλοι μας οι φίλοι, που ήρθε ο Γιώργος Νταλάρας, που ήρθε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε η Σοφία Παπάζογλου, που ήρθε ο κόσμος και την Τουνιάς που ήρθε τότε. Θα ξεχάσω και κόσμο, ας μην αναφέρω άλλους δηλαδή. Και όλοι μας οι φίλοι μουσικοί, οι παίκτες. Ναι. Που ήρθαν για να σε τιμήσουν. Έβλεπε στα μάτια τους ότι κουστάρανε όλη τη φάση. Και όχι μόνο επειδή είσαι ένα αγαπητό πρόσωπο, αλλά γιατί και αυτό που τους προσφέραμε το ακούσαν τα αυτιά τους. Βέβαια. Τον Νίκο του Γέρα τον αναφέραμε ότι παίζει μπάσο. Να πάμε σε ένα 5-8 καλβαρικού ύφους. Όλα αυτά τα λέω με αδόκιμο τρόπο. Δεν είναι ότι αντιγράφεις το Καλδάρα ή το Ζαμπέτα ή το Μητσάκι. Τέτοια η επιρροή που απαλίμωνα αν δεν αποτυπώνεται στη δημιουργία τη επιρροή σου. Όχι, ξεκινάς από κάπου, αλλά από εκεί και πέρα το αφομοιώνεις και το κάνεις δικό σου και παραλλάσσεις το παλιό και δίνεις αυτό το 5% και το κάνεις καινούριο και το καινούριο πια είναι δικό σου. Είναι βέβαια η ειδοποιώς διαφορά. Ας πούμε, αυτό το κομμάτι μορφοποιήθηκε. Ενώ είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε, δεν είχε ρεφρέν, ας πούμε. Το είχα χωρίς ρεφρέν. Το ρεφρέν μπήκε μετά. Είναι αυτό το κομμάτι που μας πέδεψε να βρούμε τα κόρτα. Που ήμασταν στο σπίτι μου, στο Παγκράτη. Ναι, ήταν και ο Ανδρέας ο Τσεκούρας. Μάλιστα. Και που φάγαμε 3 ώρες για να βρούμε τα κόρτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα βράδυ του Βασίλη Κορακάκη. Παρακαλώ. Άλλο ένα βράδυ σε περιμένω, νύχτωσες τους δρόμους, άδειο το στενό. Να τα να περνούσες και να με κοιτούσες, όνειρο χαμένο, άστρο μακρινό. Να τα να περνούσες και να με κοιτούσες, όνειρο χαμένο, άστρο μακρινό.
ξαναζητώ. Στου καημού το δάκρυ ψάχνω να σε βρω. Όνειρο χαμένο, άστρο μακρινό. Πέρασαν οι ώρες κι όμως δε σε βρήκα. Μόνος μες στη νύχτα σε αναζητώ. Τώρα ποιον κοιτάζεις και ποιον αγκαλιάζεις. Χάνεσαι στα μάτια του, λιώνω και πονώ. Τώρα ποιον κοιτάζεις και ποιον αγκαλιάζεις. Χάνεσαι στα μάτια του, λιώνω και πονώ. Άλλο ένα βράδυ φεύγει και γυρνώ. Βάσανο οι νύχτες που σ' αναζητώ. Στου καημού το δάκρυ ψάχνω να σε βρω. Όνειρο χαμένο, άστρο μακρινό. Έχασες και η νύχτα είναι δακρυσμένη. Τώρα έχεις φύγει κάπου αλλού να πας. Χάνομαι στους δρόμους και δεν περιμένω. Όνειρο χαμένο ότι μ' αγαπάς. Χάνομαι στους δρόμους και δεν περιμένω. Όνειρο χαμένο ότι μ' αγαπάς. Χάνομαι στους δρόμους και δεν περιμένω. Όνειρο χαμένο ότι μ' αγαπάς. Τώρα η ερώτηση ακούγεται γεροντική, αλλά δεν μπορώ να μην την απευθύνω. Εσύ που έχεις φάει τη μουσική με το κουτάλι από πολύ μικρός και που μπήκες σε αυτόν τον τορβά πάλι από πολύ μικρός και που και στο στούντιο ξέρεις τι γίνεται από έφηβος και πάει λέγοντας. Δηλαδή από μικρός είχες παραστάσεις πολύ μεγαλύτερο. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναβρει ένα βηματισμό το ελληνικό τραγούδι, δηλαδή να έχουμε ξανά καθημερινό άκουσμα σαν και αυτό που... Εσύ δεν το πρόλαβες, αλλά με τον πατέρα σου θυμόμαστε τραγούδια να παίζονται στο ραδιόφωνο και να γίνονται μέσα αυτής της οδού γνωστά. Τα τραγούδια με τον Μητσιά, με την Γαλάνη, με τον Μπιθικότσι, με τον Κόκοτα. Τα κανονικά τραγούδια, φυσιολογικά. Του Κουγιουμτζή, του Μούτσι, του Σπανού, ξέρω εγώ, αυτά τα τραγούδια. Μπορεί να ξαναυπάρξει μια καθημερινότητα τέτοια, κανονικότητα μάλλον τέτοια, ξανά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναυπάρξει όπως υπήρξε τις προηγούμενες δεκαετίες. Σίγουρα η ανάγκη για τραγούδι και αυτή τη μορφή τέλος πάντων της τέχνης από τον κόσμο υπάρχει, οπότε σίγουρα θα συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά η μορφή, εντάξει, μπορεί να μην είναι όπως το μάθαμε. Το ίδιο ισχύει και για το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή πιο συγκεκριμένα, ή για το μπουζούκια, για αυτή την κατάσταση. Η ανάγκη υπάρχει. Το αν δεν θα ανοίξει την τηλεόραση να βλέπει ένα μπουζούκι ή να παίζει σε μια ελληνική ταινία, ξέρω εγώ, ή να είναι πρώτη φίρμα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει το όργανο ή ότι δεν θα παράγει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το ίδιο και για το τραγούδι. Το ότι δεν ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και να ακούμε, ξέρω εγώ, ποιοτικά καλά τραγούδια σε όλες τις. Και ας μην είναι αριστουργήματα. Να είναι καθημερινά τραγούδια που όμως να δίνουν ένα υγιεινό background. Ναι, και όχι, ας πούμε, αυτό το. Το πλαστικό, το. Τον ήχο, το περίεργο. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν νομίζω τέλος πάντων ότι μπορεί να καθορίσει την τέχνη και τη δημιουργία το μέσο που μπορεί να είναι ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, ένας παραγωγός που ξέρω εγώ, το YouTube. Ναι. Η τέχνη είναι άλλο πράγμα.
Καλά, τώρα δεν ακούσα από το ραδιόφωνο, ακούσα από τα MP3 player, ναι. Ακούσα από ό,τι ακούς. Κυρίως και... από το διαδίκτυο. Ναι. Και δηλαδή και εγώ από εκεί ακούω, μάλλον όλοι μας. Ναι, ναι. Πλέον... Και μη σου πω ότι τα κάναμε τα παλιά, τα πανάκριβα, τα στερεοφωνικά μας, που δεν ακούμε ποτέ από εκεί και ακούμε μόνο άμα έχει κανείς, κανένα, ναι, άμα είναι κανένας τρελαμένος και έχει... Εγώ τα έχω τα παλιά μου ηχεία και το παλιό μου ενισχυτή, αλλά δεν τα ακούω. Εσύ πέρασε και αυτή τη φάση, αλλά... Ναι. Αναγκαστικά πλέον σου σούφηκε κάπως η τρέλα. Τώρα, εν σχέση με την γκρίνια που είχαν οι Μπουζουξίδες και που εμφανίζαν και μια θεωρία συνωμοσίας. Λένε ότι μας πολεμάνε, θέλουν να εξοβελήσουν το Μπουζούκι, γι' αυτό και. Έχει και μια δόση αλήθεια σε αυτό. Άξι, αλλά δεν νομίζω, ναι, ότι γίνεται με ένα στρατηγικό σχέδιο του Κίσιγκερ, ξέρω εγώ, να διώξουν το Μπουζούκι και να βάλουν όμποε στη θέση του και να ακούει όμποε ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, σε αυτό το πράγμα πιστεύω ότι. Όντως κάποιοι, έχει τύχει σε όλους μας και το έχουμε ακούσει, ότι κάποιος μπορεί να θεωρεί παροχημένο ένα τρόπο, ένα ήχο, ένα τρόπο ενορχήστρωσης, ξέρω εγώ. Και πιστεύοντας ότι επειδή το μπουζούκι έχει πάρα πολύ έντονο χρώμα, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι μας, δηλαδή έχει χρώμα το οποίο με το που μπει. Και δικτατορία ήταν του μπουζουκιού. Δηλαδή για χρόνια άκουγες μπουζούκι, ναι, και πολύ ψηλά στη μίξη, ναι, και όλα απλά, τα άλλα γύρω-γύρω δορυφορικά. Απλά έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα σαν όργανο. Και όπου μπει καθαρή, δηλαδή λες, όπα, μυρίζει μπουζούκι, δηλαδή τελειώνει. Οπότε αυτό μπορεί κάποιος. Γι' αυτό και το μισούνε γι' πολύ. Γι' αυτό κάποιος μπορεί να τους κάνει ότι, ξέρω εγώ, δεν θέλουν να έχει. Δεν θέλουν να θυμίζει αυτό. Εντάξει, πρόβλημά τους. Ο κάθε άνθρωπος, τέλος πάντων, έχει κριτήριο να πάνω στο θέμα που αφορά την τέχνη. Νομίζω ότι τα μπουζούκια είναι σε πάρα πολύ καλή μοίρα. Τα μπουζούκια, τα λέμε μπουζούκια, δεν εννοούμε, εννοούμε μπουζούκια. Τα όργανα αυτά, τα οποία παίζουν τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, γίνονται φεστιβάλ, γίνονται σε όλο τον κόσμο, τον μπορεί να ταξιδέψει με ένα τρίχορδο. Σήμερα και, ένα... και χτες ήταν το πρώτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Υπάρχουν εκατοντάδες οργανοποιοί που φτιάχνουν μπουζούκια. Έχουμε παίκτες πολύ καλούς. Χιλιάδες παιδιά, δηλαδή πραγματικά χιλιάδες. Πολλοί κόσμος παίζει και με τρομερό επίπεδο. Την εποχή του πατέρα σου, όταν ήμασταν 16 χρονών, για να βρούμε ένα μπουζουξί και να κάνουμε μια εκδήλωση, ναι, έπρεπε να φτύσουμε αίμα. Τώρα, ναι, παίρνεις 5 τηλέφωνα, άρα, και σηκώνται 50 μπουζούκαροι για, ναι, να παίξουν. Οπότε, άρα τι συμβαίνει, είναι σε πολύ καλή μοίρα το όργανο. Ναι. Δεν χρειάζονται την καταξίωση που φαντάζονται κάποιοι. Δηλαδή να πάρω το μπουζούκι, να ανέβω στον Παρθενώνα, να βγάλω φωτογραφία για να πω ότι το μπουζούκι τι νίκησε. Mm-hmm. Σιγά. Mm-hmm. Αλλού παίζεται το παιχνίδι. Και είναι εκεί που λες αυτό. Τώρα βιοποριστικά νομίζω ότι έχει ψωμί για τους βασικούς μουσικούς, δηλαδή μπουζουξίδες, κιθαρίστες, ακορντεονίστες. Εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Όταν πριν 15 χρόνια, ξέρω εγώ, που ήσουν και συνεργός ως μουσικός, θυμάσαι ότι υπήρχε σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη είχε από τρία μαγαζιά που παίζανε ορχήστρες. Ναι, οκταμελής και εννιαμελής. Ναι. Και... αυτό δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Και η Μαγιοπούλα. Έπαιζε με δεκαμελή ορχήστρα που τώρα δεν μπορεί να την πληρώσει. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ το πιο μαζεμένο ταβερνάκι κτλ. Με δύο άτομα, τρία το πολύ. Λοιπόν, επειδή αγαπάω πολύ τα καμιλιέρικα, ναι, μου πάει αυτός ο ρυθμός, δηλαδή είναι συμβατός. Και υπόψη τον Πασοκήθαρο να παίζει 1-1-5-1. Αυτό μην με καρφώνεις, μην δίνεις τα μυστικά του επαγγελματός έξω. Μη βάζεις βούτυρο στο ψωμί του, που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Θανάση Γιώγλου, από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούς. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, θα μείνετε και στη δεύτερη ώρα, γιατί με τον Βασίλη θα παίξουμε Απόστολο Χατζηχρήστο. Θα υποκληθούμε στη μνήμη του μεγάλου. Εννοείτε. Αλλά τώρα θα κλείσουμε με ένα καμιλιέρικο του Βασίλη. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Το πιο παλιό τραγούδι από λένε αυτό. Πιο παλιό και από το Καλοκαιράκι. Ναι. Ονείρου. Ουρανού ξημέρωμα. Παίζεις με το Θοδωρή Ξιντάρι. Ναι. Λοιπόν. Σας είπαμε όλα, δεν θα το κόψουμε εδώ, θα συνεχίσουμε και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Φλογισμένα, τόσο μελαγχολικά. Ποιος μπορεί να τα πικρά.
χαρά. Ποιος μπορεί να τα πικράνει, να τους πάρει τη χαρά. Εύκολα θα σε μαγέψουν, δύσκολα θα τα αρνηθείς. Φλόγες μέσα σου θα ανάψουν απ' τα μάτια της μικρής. Ένα βλέμμα μαγεμένο θα μου σώσει την ψυχή. Και να έρθεις περιμένω σαν αγέρα σαν βροχή. Εύκολα θα σε μαγέψουν, δύσκολα θα τα αρνηθείς. Και το νου σου θα το κλέψουν τα ματάκια της μικρής. Σου ακόμα στην καρδιά μαχαίρωμα. Και στα μάτια σου το χρώμα ουρανού ξημέρωμα. Και στα μάτια σου το χρώμα ουρανού ξημέρωμα. Σε μαγέψουν, δύσκολα θα τα αρνηθείς. Φλόγες μέσα σου θα ανάψουν απ' τα μάτια της μικρής. Φλόγες μέσα σου θα ανάψουν απ' τα μάτια της μικρής. Σαν κύματα
Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε στα μουσικά μας εδώ στο Κόκκινο, φίλες και φίλοι, με την ίδια σύνθεση που το πήγαμε και την πρώτη ώρα. Εγώ είμαι ο Αλέξης Βάκης, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, η Μαρέλη Ζαχαρέλου στα τηλέφωνα και ο Βασίλης Κορακάκης, καλεσμένος μας. Είπαμε να μείνουμε στην παρέα και του Βασίλη και αυτό στη δική μας και για αυτή τη δεύτερη ώρα, μιας και τα τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρίστου τα λατρεύει και εκείνος, τα λατρεύω και εγώ. Οπότε λέω, Βασίλη, επιστρατεύεσαι. Και ξεκίνησαμε ένα τραγούδι που μας βάζει αυτομάτως στο μυστικό, γιατί αυτός είναι ο κόσμος του τραγουδιού. Αυτή κατηραμένη, συνειρημένος τύπος, η φτώχεια και ο αγώνας του ανθρώπου να ξεφύγει από αυτήν και η αγωνία να μην ξαναπέσει ποτέ στα δόκανά της. Ας πούμε, είναι μια πολύ ζωφερή εικόνα και ο Χατζηχρίστος νομίζω ότι τη δίνει με πολύ ζωφερό τρόπο και σπαραχτικό. 2-13-21-77-77 ο αριθμός τηλεφώνου, το Viber 698-58-759, SMS, όλα λειτουργούν κανονικά. Βασίλη, εσύ τώρα το Χατζηχρίστο έχει σχέση από μωρό. Αυτές οι μουσικές εικόνες σας να γνωρίζανε από το θυμάσαι τον εαυτό σου, έτσι. Ισχύει αυτό, ναι. Εσύ μιλάς, δεν μιλάω εγώ. Γιατί τυχαίνει εκτός από αγαπημένος δικός μου και δικό σου να... Κάποιοι χιλιάδων άλλων. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο Απόστολος Χατζηχρίστος σαν συνθέτης έχει ένα μοναδικό, ξεχωριστό, τελείως δικό του χρώμα. Ο τρόπος που τραγουδάει, ο τρόπος που γράφει τα τραγούδια, ο τρόπος που είναι ηχογράφησης. Δηλαδή έχει ένα τελείως δικό του άρωμα. Όπως έχουν όλοι οι μεγάλοι συνθέτες δηλαδή εκείνης της εποχής. Αλλά ο Χατζηχρίστος είναι σχολή. Όπως είναι και ο Παπαϊωάννου, όπως είναι και ο Τσιτζάνης, όπως είναι και ο Μάρκος. Όπως είναι και ο Μιτσάκης. Και δεν ξέρω, και θα είχα πάρα πολύ. Επειδή αυτός ο άνθρωπος νομίζω έφυγε νέος. Ούτε 60 χρόνια δεν ήταν. Και έφυγε σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν σε μια μετάλλαξη, άρχισε να παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Θα είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα έγραφε αυτός ο άνθρωπος 5 χρόνια, ας πούμε, δηλαδή αν πέθανε το 59 νομίζω. Ναι, πώς θα έγραφε το 63. Ναι. Που θα έχει ακούσει και το Θοδωράκι εντωμεταξύ. Ναι. Γιατί και τη δεκαετία του 50 υπάρχει, έχει αρχίσει να εξελίσσεται και ο ίδιος συνθετικά. Δεν γράφει, δηλαδή, υπάρχουν τα ζεμπέκικα, τα ουσάκ και τα πιο έτσι. Οπότε είμαι βέβαιος ότι θα υπήρχε και άλλη εξέλιξη. Αλλά δυστυχώς εντάξει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από την άλλη μεριά, νομίζω ότι ο Χατζηχρίστος με περισσότερο φανατισμό από όλους τους συναδέλφους του είναι αυτός που κρατάει τα δικά του χαρακτηριστικά. Κόντρα στον καιρό. Αναλύωτα, ας πούμε. Ναι, δηλαδή είναι Χατζηχρίστος πριν από όλα. Ναι. Δεν μπήκε στο τρίπ του καζατζιδισμού, ας πούμε, ναι. Που ήταν ήδη μεγάλη φίρμα το 55 και δεν είναι το Στέλιο Καζατζίδη, εννοώ όλη την εποχή με τους σολίστες και με τους τραγουδιστές που άλλαζε σελίδα το λαϊκό τραγούδι. Mm. Ο Χατζηχρίστος αυτό που έκανε από το 37, ξέρω εγώ πότε ξεκίνησε, αυτό συνέχισε να κάνει και το 57, 58, 59. Μέχρι που αρρώστησε δηλαδή και χαιρέτησε. Mm-hmm. Τα μουσικά του χαρακτηριστικά, τα μελωδικά, είναι διακριτά. Λες, ακούς ένα τραγούδι που δεν το έχεις ξανακούσει και λες, αυτό πρέπει να είναι του Χατζηχρίστου. 100.000 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει γιατί έχει μια. Δηλαδή, μελωδίες του έτσι που είναι αρκετά, ας πούμε, τα διαστήματα που πηγαίνουν αρκετά ψηλά. Τα φωνητικά που είναι πάντα, ας πούμε, σε περιοχές ψηλές, ο τρόπος που
κάνουν, είναι γνωρίσματα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα του. Οι υπόλοιποι συνθέτες της εποχής δεν γράφουν έτσι. Δεν έχουν αυτή την έκταση. Ο Τσιτσάνης δεν έχει έκταση, έχει, αλλά έχει άλλη, 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 άλλη μανιέρα, άλλο τρόπο γραφής ο Τσιτσάνης. Ο πιο, πώς να το λέγαμε τώρα, πιο επεξεργασμένος, πιο έντεχνος. Ναι, ενώ είναι, ο Χατζηχρήστος είναι πιο πρωτόλιος, είναι πιο... Πάρτα στο κεφάλι. Πάρτα στο κεφάλι και να τελειώνουμε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα ακούγοντας τα τραγούδια του. Να πούμε ότι η κατηραμένη στόχια ήταν στην θρηλυκή ηχογράφηση του 46, όταν ξανά άνοιξαν τα εργοστάσια μετά την κατοχή. Το τραγούδισε μαζί με τον Γιάννη Θαμούλη, τον Πυραλάχ που λέγανε παλιά. Mm-hmm. Ο Πυραλάχ έχει τραγουδίσει πολλά τραγούδια μαζί πριν μας ναι, είναι σε πολλές ηχογραφήσεις. Και είναι από τους αφανείς ανθρώπους που δεν τον ξέρουμε καλά, αλλά όπου και αλλά υπάρχει το όνομα του. Mm-hmm. Και υπάρχει και το τραγούδι που είναι για εκείνον. Ο Χατζηχρήστος έπαιξε σε δύο βασικά γήπεδα, νομίζω. Στα Ζεμπέκια, τα συναισθηματικά, τα σπαραχτικά που μπορούν να σε σκοτώσουν, ας πούμε, να τα ακούσεις. Αυτό ναι, ναι. Μόλις ακούσαμε. Αλλά και στις πολύ πολύ αρχοντικές καντάδες. Συμφωνείς? Βέβαια. Εννοείται. Και σε κάτι βαλσάκια και σε κάτι... Δηλαδή, έχει γκάμα. Ποικιλία. Έχει ποικιλία. Έχει ποικιλία. Να ακούσουμε λοιπόν μια καντάδα αριστουργηματική. Την είχε ακούσει τον καιρό της και ο Χατζηδάκης και την έβαλε. Δεν θυμάμαι αν ήταν οι Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές ή κάποιο συναφές πιανιστικό του έργο. Την είχε μεταγράψει πάρα πολύ όμορφα. Και ξέρω ότι τώρα θα στραβομουτσουνιάσει ο Θανάσης ο Γιώγλου, που μου έστειλε μια πολύ ωραία εκτέλεση από αυτό το τραγούδι που το παίζετε εσείς, η Ορχήστρα Κορακάκη, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Αλλά δεν πρόλαβα να το κατεβάσω. Έλα. Και δυστυχώς, αλλά ευτυχώς κατά μία άλλη έννοια. Θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον Άμαξα, η Άμαξα με στην Βροχή, τέλος πάντων. Αυτό το τραγούδι, ο Αμαξάς. Αμαξάς. Πάλι Χατζηχρήστος Σταμούλης, πάλι ηχογράφηση του 1946, για να στανιάρουμε λίγο. Oh!
Λοιπόν, η αρχοντιά προσωποποιημένη σε αυτό το τραγούδι και οι υπέροχες εικόνες. Η βροχή όλο δυναμώνει, το κορίτσι μου κρυώνει και όλα τα συναφή και το συγχόντο του Γιάννη, πώς το λένε, Σταμούλη, το Μπιραλάχ που λέγαμε πιο πριν. Τώρα, ο Χατζηχρήστος ήταν Σμυρνιός. Σωστά, από μια συνοικία, ένα χωριό έξω από τη Σμύρνη, το Κοκαριαλί, μπορεί και να μην το προφέρω σωστά, από εύπορη οικογένεια, του έδωσε μουσικά εφόδια από νωρίς. Επηρεασμένος από το πατριωτικό κλίμα, κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό όταν έγινε η Μικρασιατική Εκκλησία το 19. Γενικώς είχε ένα αντιτουρκικό μένος. Το πιάσανε και οι Τούρκοι μετά που γύρισαν τα πράγματα και δραπέτευσε, λέει, από τις Τούρκες φυλακές. Και μάλιστα επειδή δραπέτευσε 14 Σεπτεμβρίου την ημέρα του Σταυρού, κάθε χρόνο μέχρι το τέλος της ζωής του, εκείνη την ημέρα δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα του και δεν έπινε ούτε νερό. Το κράτησε μέχρι το τέλος. Αυτό δώσε. Το έμαθα, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, αλλά φαντάζομαι ότι για να γράφτηκε. Ναι, ισχύει. Ισχύει μάλλον. Ήρθε στην Ελλάδα, εργατιά και των γονέων ως πρόσφυγας, δούλεψε οξυγονοκολλητής κλπ. Ταυτόχρονα τα βερνάκια, αυτό μπήκε στις παρέες, καταλάβαν το θεϊκό του ταλέντο στη σύνθεση και από εκεί πέρα το πράγμα πήρε την τροπή που έπρεπε να πάρει. Είναι προπολεμικός λοιπόν, έτσι. Ναι, οι πρώτες ηχογράφεις είναι πριν το 40. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αγαπάω κυρίως το μεταπολεμικό Χατζηχρήστο. Εντάξει, είναι τα τραγούδια πιο. Μου πάει πιο πολύ. Ναι, δεν είναι ότι είναι λιγότερο δυνατά τα τραγούδια του. Και άρτη είναι σε κάθε περίπτωση. Άλλωστε δεν είναι και χιλιάδες. Είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα, αλλά πάρα πολύ καλής ποιότητας. Όπως το Ζητσάνι, αγαπώ πιο πολύ τα προπολεμικά του. Γύρευε τώρα γιατί. Σου κάνει. Μου κάνει. Του Χατζηχρήστο μου κάνει τα μεταπολεμικά. Αλλά ένα τουλάχιστον προπολεμικό πρέπει να βάλουμε. Ναι. Παραπονιάρικο. Εμβληματικό τραγούδι. 1938. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε όπως και όλα τα άλλα εκεί στο εργοστάσιο της Κολούμπια. Η στίχνη του Γιάννη Λελάκη και ο Απόστολος Χατζηχρήστος με τις ωραίες τις νότες του μας τραγουδά.
κρυφό στεγνάζεις πια. Παραπονιάρι και μη κρυφό στεγνάζεις πια. Λοιπόν, κάνει φασαρία ο Παντελής Δαβανέλος που μπήκε εκτάκτος στο στούντιο και θα του κόψω τα χεράκια αν συνεχίσει να κάνει φασαρία ακόμα, αλλά θέλω να βγάλει φωτογραφία του Βασίλη. Αλλά τον αγαπάμε και δεν μπορούμε να του κακιώσουμε. Πού είχαμε μείνει, Βασίλη? Είχαμε μείνει στον προπολεμικό και μεταπολεμικό Χατζη Χρήστο. Και λέγεις ότι σου κάνει καλύτερα ο μεταπολεμικός. Εγώ παρατηρώντας, ακούγοντας τώρα τα κομμάτια, παρατηρώ ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα εξαιρετικό. Η καθαρότητα των ηχογραφήσεων και το χρώμα που βγαίνει από αυτή την ορχήστρα, με δύο όργανα, έτσι. Που συμβαίνει στους συνδέτες εποχής, αλλά στο Χατζηχρήστο έχει κάτι πιο... υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Και ψάχνουμε πάντα να βρούμε ποιος μπορεί να παίζει εδώ. Είναι κάπως πιο εύκολο, μάλλον ο Περιστέρης έπαιξε μπουζούκι. Μου μοιάζει κάπως η Πενιά, ναι. Ναι. Μου έμοιαζε. Λίγο ξεκούρδιστο. Ναι. Παντελή, αν εξακολουθήσεις να κάνεις φασαρία, θα σου κόψω και το άλλο χέρι. Ο Χατζηχρήστος που συνήθισε να κάνει και νεοτερισμούς, που δεν συνηθίζονταν τότε. Ναι. Ας πούμε, να χρησιμοποιεί μια παλιά του μελωδία για να ξαναβάλει το ίδιο θέμα με άλλα λόγια. Επίσης βλέπεις ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόκληση από κομμάτι σε κομμάτι. Δηλαδή ακούσαμε μια καντάδα του Γλυκίδα, την ξέρω εγώ, και μετά ακούσε ένα σκληροπυρηνικό ποιότικο, ας πούμε, που λες όπα. Όπως κάτι βαλσάκια που έχει, κάτι κομμάτια τα οποία... Όμως όλα... σε όλα διατηρείται η Χατζηχριστίλα. Και ο Νταλκάς από πίσω. Α, μπράβο. Να ακούσουμε και ένα άλλο ταξικό τραγούδι. Αμέ. Η Τραγιάσκα. Ναι. Είναι βασισμένο στην παλιά μεδοδία από το «Μην είσαι ψεύτρα δίγνωμη». Mm-hmm. Η μεταπολεμική εκδοχή του εδώ. Τώρα ποιος τραγουδάει, νομίζω ότι είναι ευκόλως εννοούμενο. Ευκόλως εννοούμενα ως προς τον ερμηνευτή είναι ο Θανάσης Ευγενικός και η Σούλα Καλφοπούλου στα υπέροχα φωνητικά. Το βλέπω πως δεν μ'
Ήταν η νύχτα αξιμέρωτη του Απόστολου Χατζηχρήστου με λόγια του Γιάννη Λελάκη στην ηχογράφηση του 1948. Απόστολος και Ευάγγελος Χατζηχρήστος, ξάδερφος πρέπει να ήταν ο Ευάγγελος, και έχουν επίσης μοιραστεί πολλές ηχογραφήσεις με Πρίμο Σεγόντο. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Νίκος Οστορθόπουλος από την Πάνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, που σου στέλνει και τα χαιρετίσματα. Πολλά φιλιά. Έτσι, και μου είπε να σου πω ότι τώρα όπου να είναι στις 23 του μηνός εκεί στην Πάνω Πόλη να πας, λέει, γιατί θα κάνουν την ημέρα του θανάτου του πρόδρομου Τσαουσάκη, θα παίξουν εκεί στο σπίτι του πατρικό απ' έξω και καλό θα ήταν να σου και εσύ. Μακάρι να μπορώ να είμαι εκεί. Έχουμε αδυναμίες, ξέρεις. Όλη η οικογένεια κορακάκι. Τώρα βέβαια τα τραγούδια του Χατζηχρήστου είναι και το τι αρέσει πιο πολύ στον καθένα. Αυτό άρεσε πιο πολύ στον Νίκο. Και στον πατέρα μου άρεσε αυτό το κομμάτι υπόψη πολύ. Του ταιριάζει. Το γουστάρει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη την παραγγελιά της Βάλιας που έστειλε μήνυμα τώρα και ζητάει τον Τούνια ανακριτή. Βάλια μου, αν μου το έλεγες δύο ώρες πριν, θα το βάζα και αυτό στη λίστα και θα το φέρνα. Δεν το έχουμε μαζί, δεν μπορούμε να το γεννήσουμε που λένε. Να κάνουμε το χατήρι και σε μια άλλη ακροάτρια που ήταν γρήγορη στην παραγγελία της, η Νίταφ προς τα αρχικά, και ζήτησε ένα αρχοντικό και κανταδόρικο ζεμπέκικο, καμία σχέση με αυτό το σκληροπυρηνικό που μόλις ακούσαμε. Τη βαρβατήλα από το καμαράκι. Δεν είναι καθόλου βαρβατήλα. Είναι τσαμπουκαλεμένο. Πολύ... άλλο το τσαμπουκαλεμένο και άλλο βαρβατήλα. Εδώ είναι Χατζηχρήστος των Επτανήσων, ας πούμε. Και είναι η κόρη μάγισσα. Ένα τραγούδι που και εσένα αρέσει, νομίζω, και που εννοείται. Τραγουδάει ο Χατζηχρήστος με τον Πυραλάχ, με τον Γιάννη Σταμόλη, χορεύει 1947. Thank you.
Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτά τα λόγια που ακούμε, ρε Βασίλη, τώρα? Οι σκέψεις είναι άτακτες και ατάκτως τοποθετημένες, αλλά δεν πειράζει. Θα καταλάβουν οι ακροατές μας. Ναι. Κοίταξε, το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι η λαϊκή δημιουργία, ανά τις εποχές τέλος πάντων, έχει πάντα να προσφέρει πολύ σοβαρά έργα και σοβαρές προσωπικότητες που έχουν αυτό το κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζουν, γιατί προφανώς εκείνη την εποχή γράφανε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ξέρουμε τους 5-10 που ξέρουμε. Ναι. Και ένας από το, δηλαδή στο Πάνθεον, ας πούμε, εξέχουσα θέση έχει ο Χατζηχρήστος. Και δικαίως. Έχει, μάλλον κάνει εμφανή την καταγωγή του. Δηλαδή αυτό το Σμυρνέικο το έχει στη μουσική του, λες. Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνω. Το έχει σίγουρα στον τρόπο που τραγουδάει. Αυτό το έχει. Γιατί το Σμυρνέικο τραγούδι είναι με το βιολί, σαν το ροβιόλι, και ψάχνω να βρούμε ποιος είναι ο ροβιόλις, ξέρεις, όλα αυτά γνωστά. Αλλά εγώ διακρίνω ένα πράγμα στις μελωδίες και στον τρόπο που τα λέει τα κομμάτια ο Χατζηχρήστος, τα οποία δεν είναι τόσο εμφανές στους άλλους δημιουργούς, στους σύγχρονους, τους δικούς του. Και αυτό έχει να κάνει με τη Σμυρνέικη, δηλαδή το πώς ο συγκερασμός που γίνεται του Σμυρνέικου μοτίβου με το πυρεώτικο, που στο Χατζηχρήστο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, στον Παπαγιάννου δεν είναι έτσι. Στο Μητσάκη, απ' την άλλη, δεν είναι. Ο Μητσάκης ήταν πολίτης, δεν ήταν Σμυρνιός. Ναι. Ναι, δεν λέω θέμα καταγωγής. Ο Σκαρβέλης που ήταν επίσης πολίτης είναι κοντά στο Χατζηχρήστο. Ναι. Νομίζω ο Χατζηχρήστος έχει συγκεράσει με πολύ μοναδικό τρόπο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το πυρεώτικο και το Σμυρνέικο έχει κουμπώσει και έχει πάρει μια μορφή ιδιαίτερη. Εμένα μου αρέσει και η θεματολογία των στίχων του. Δηλαδή είναι πάντα to the point. Ναι. Είτε είναι αυτό το ερωτικό τραγούδι που δεν είναι ποτέ στη γύρα να βρει μια γυναίκα. Ο Χατζηχρήστος είχε ξεμπερδέψει με τα ερωτικά του από τα τέλη της δεκαετίας του 20 και περιέγραφε τον έρωτα έτσι για φιλολογικούς λόγους. Όχι γιατί ήταν δέσμιος της καψούρας και του πάθους, που οι περισσότεροι από τους ομοτέχνους του όλο και τους έτρωγε ο πισινός τους, ας πούμε. Αλλά περιγράφει το ταξικό ζήτημα με πιο σπαρακτικό τρόπο από τον καθένα. Πολύ σκληρά, με σκληρά λόγια. Κατηραμένη φτώχεια. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι. Και όντως, γιατί είναι μια εποχή εμφύλιος, είναι με τα πολεμική Ελλάδα, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κοινωνικό-πολιτικό στοιχείο. Όχι. Δεν υπάρχει αριστερά, ας πούμε, μέσα στο έργο του. Δεν πέρασε σε αυτό. Και δεν ξέρω και τι μπορεί να ψήφισε κιόλας και δεν με αφορά κιόλας. Το θέμα είναι ότι περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Τώρα, εσύ που έρχεσαι σε επαφή με νεότερους ανθρώπους, είπαμε, είσαι 37. Και πια έπαψες να είσαι η τελευταία γενιά, έχεις και άλλες δύο από πίσω που έρχονται. Οι μαθητές σου, ποιους γουστάρουν από τους παλιούς συνθέτες? Κοίτα, υπάρχει... Στατιστικά αν το πάρεις δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι η ιστορία με το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο κάθε 10-20 χρόνια αρχίζει και ξαναέρχεται στην επιφάνεια με άλλο τρόπο, με άλλους εκφραστές, με άλλους μουσικούς, με άλλους παίχτες. Και με άλλα φίλτρα. Μπράβο. Η τελευταία, δηλαδή, η τελευταία έτσι άνθηση που είδαμε να συμβαίνει είναι πριν καμιά δεκαετία χρόνια, που υπήρξαν πάρα πολλές μπάντες που παίζανε ρεμπέτικα, νέοι άνθρωποι, ωραίοι παίχτες, ωραίοι τραγουδιστές, και διαμορφώσαν ένα κοινό, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει κοινό το οποίο γυρνάει στα μαγαζιά τα μικρά και θέλει να ακούσει ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή, την αναβίωση της δεκαετίας του 80, που άφησε κάποια τραγούδια ως παρακαταθήκη να παίζονται στα μαγαζιά, ήρθε αυτή η αναβίωση και έφερε άλλο ρεπερτόριο. Κατάλαβα. Και μέσα σε αυτό το ρεπερτόριο σίγουρα είναι ο Χατζηχρήστος, θα είναι πάντα ο Τσιτσάνης, θα είναι πάντα ο Μάρκος, η βάση έτσι ο πυρήνας, πηγή. Αλλά και τραγούδια του Γιώργου του Μητσάκη, κάτι Χασάπη, κάτι που θα φύγω, θα με χάσεις, κάτι τέτοια πράγματα. Ήρθαν στην επιφάνεια πάλι και μείνανε και αρέσουν στον κόσμο, δηλαδή, τα γουστάρει. Νομίζω πάντως ότι τα καινούργια φίλτρα που έχουν οι νεότεροι μίστες του ρεμπέτικου, οι πιτσιρικάδες, έχουν και πιο πολύ υγεία, γιατί οι παλιότερες αναβιώσεις που τις πρόλαβα από την αρχή, δηλαδή, ναι, έζησα από την πρώτη φορά που άρχισε να παίζεται
ρεμπέτικο στο ραδιόφωνο από το 75 και μετά και οι πρώτες κομπανίες στα εξάρχεια του Ταξίμι, ξέρω εγώ κλπ. Από το 80. Mm. Τότε υπήρχε και πολύ πόζα. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να λέω σε ανθρώπους που έρχονται να μας παραγγείλουν τραγούδι και στα τρύπια μου τα κούνια, ηρωίνιο στα μπούνια. Mm. Όχι, ρε φίλε, δεν το παίζω αυτό το τραγούδι γιατί δεν θέλουμε να προπαγανδίσουμε τέτοιες ουσίες και δεν είναι μαγιά, ας πούμε. Και οι ρεμπέτες δεν ήταν ηρωινομανείς. Ας πούμε, και αν είχαν κανένα δύο θύματα, τους θρενούν και τους λένε τι κόπανο εσύ που έβλεξες με, τη... με την πρέζα. Λοιπόν, η πόζα και η, ναι, η ψιστομαγιά, η ψιστομαγιά όλη αυτή έχει υποχωρήσει και μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Ναι, με την καινούργια γενιά. Που... Και με μια γενιά η οποία έχει τρομερό μουσικό επίπεδο. Τρομερό. Mm. Είναι παιχταράδες. Ναι. Και πολλά ακούσματα. Και επιρροές. Δηλαδή, εντάξει. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό το. Το πώς να σου το πω. Το κολλημένο, το... Mm-hmm. Δεν υπάρχει στη... Και σκουλαρίκια και τατουάζ και πολλά ναι. Έχουν τα παιδιά και πρέπει να έχουν δηλαδή. Μωρέ, ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι έχουν καλά αυτιά, ας πούμε. Λοιπόν, έλα να χαρίσουμε. Ναι. Στη μαθιώσα νεολαία που αφού είχα ζητήσει ένα θαυμάσιο βαλσάκι δικό του έτσι. Βέβαια. Πεταχτό και τσαχπίνικο. Έλα να πάμε τσάρκα με τα πολεμικής εσοδίας. Για να πάμε μετά σε ένα πολύ σκληρό που λέγεται Γλυκό Βραδιάζει και ο Ντουνιάς. Για να ξαναγυρίσουμε στα. Ναι, και με τα βαλσάκια γουστάρουμε. Να σου λείπουν αυτά, Βασίλη. Τελείωσε το τραγούδι. Λοιπόν, και έχουν πιάσει και την κουβέντα εδώ στο στούντιο με τον Βασίλη και συζητάμε για διάφορα μουσικά και εξωμουσικά θέματα, αλλά η περίπτωση του Απόστολου Χατζηχρήστου είναι κεντρική. Και όσα χρόνια κάνουμε παρέα, επαναρχόμαστε συχνά σε εκείνον, που σημαίνει ότι είναι ισχυρός, ένα ισχυρό αποτύπωμα. Βέβαια. Τώρα, παικτικά, αυτά τα τραγούδια σηκώνουν... βελτιώσεων, το λέω ευγενικά, δηλαδή σηκών διασκευών, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι σαν μια παλιά διαφήμιση του Sun Silk που πήγαινε κάποιος να χαϊδέψει κάτι μαλλιά και έβγαινε ένα καθοδό σύρμα, ας πούμε, και δεν μπορούσε. Είναι σαν να βγάζει ένα τέτοιο σύρμα ο Χατζηχρήστος. Με την έννοια δηλαδή ότι ακούστε, κουστάρετε, αλλά μην αγγίζετε. Ναι,
Ίσως, δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να παίξει με λούπες, ας πούμε, το τραγούδι του Χαρτη Χρήστου. Θα χάνανε μετά το σκοπό τους, ίσως. Δηλαδή, πόσα και πόσα δεν τα έχουμε ακούσει σε σουί ναι. και σε ξέρω εγώ τι. Εντάξει, ναι, έχει και ο Χατζηχρήστος τραγουδάκια, έτσι, σερβικάκια, τα οποία είναι πιο αλέγκρα ή τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, του swing που λέμε. Αλλά νομίζω ότι ο σκοπός που έχουν, δηλαδή, σαν κομμάτια, σαν καλλιτεχνικά δημιουργήματα, έχουν ένα σκοπό ο οποίος είναι να το δεις, να το μυρίσεις, να σε βάλει να φανταστείς, να πάρεις το χρώμα, να συγκινηθείς. Γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να προσθέσει κάτι, μια λούπα ή ξέρω εγώ. Ίσως, δηλαδή, αυτό όπως είπες πριν, η διασκευή μπορεί να κάνει ο Χατζηδάκης με το Sex Like Ζωγραφίες, δεν ξέρω πού είναι. Στο Νομαξά, ναι. Αυτό είναι διασκευή. Έχει λόγο να υπάρχει, έχει σκοπό. Γιατί είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μια μελωδία ρεμπέτικη, πώς θα μπορούσε να ήταν σε ένα πιανάκι, ας πούμε, ενός. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πρόλαβε και ο Χατζηχρήστος. Θα το άκουσε λογικά. Ναι. Αν πέθανε το 59, οι λαϊκές ζωγραφίες βγήκαν πιο πριν. Και φαντάζομαι ότι θα κολακεύτηκε, αλλά δεν ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν και αρνητικά κλειστός ο κόσμος τους. Όχι. Φαίνεται ότι θα το εκτιμούσαν αυτό. Το εκτιμούσε και ο ίδιος ο άνθρωπος. Νομίζω, δεν ξέρω. Νικάζουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε το αγαπημένο το δικό μου. Αμέ. Γλυκοβραδιάζει και ο Ντουνιάς. Και δικό μου, και εγώ γουστάρω. Σκληρό. Εδώ μιλάμε τώρα. Χιτζάζ πιάνει αυτό. Ναι, και μιλάμε τώρα για την περιγράφει τη στιγμή του θανάτου και με ποιο τρόπο και ποιος ξέρει τι θα ήταν τα μάτια των ανθρώπων αυτών για να γράψουν τέτοια λόγια. Η Κική Αγγελοπούλου κάνει σιγόντο και ηχογράφησε το 1949. Oh.
Από το ένα σκληρό στο άλλο σκληρό, εδώ πέσαμε στο ουσάκ ως προς το δρόμο και ακορντεόν που κάνει ταξίμι μακρόσυρτο, και έτσι θα μας επιτρέψει να βάλουμε τους τίτλους της αποφώνησης. Βασίλη Κορακάκη, φίλε μας και καλεσμένη μας, μου είπες τώρα ότι ο πατέρας σου θα σε βγάλει Απόστολο. Έχει πάει κατά καιρούς, ναι, επειδή είναι λάτρης του. Μάλιστα, με κλείσει πάντα ο Ευαγγέλος. Θα μπορεί να μιλήσει Αποστολή. Μάλιστα, γι' αυτό του αρέσει το Αποστολή του Μπουζούκη, το τραγούδι. Που δεν είναι βέβαια του Χατζηχρήστου. Εδώ όμως αυτό το τραγούδι είναι αυτοαναφορικό, μιλάει για τον εαυτό του, όπως κάναν όλοι οι μάγκες που σεβόντουσαν τον εαυτό τους. Και με αυτό θα κλείσουμε στην χώρα του 1950. Είπαμε να γλεντήσουμε Χατζηχρήστο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα τραγούδια που τα αγαπάμε και τα ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά και ξανά. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται μετά το δελτίο ειδήσεων ο Νίκος Μουρατίδης. Ευχαριστώ την Νικολέτα Τσουραμάνη και την Μάρλα Ζαχαρέλου. Από το Βασίλη Κορακάκη και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας. Βέβαια, καθυστερημένα να σας πω ότι σε αυτόν τον Χατζηχρήστο τραγουδούν η Στέλλα Χαστήλ και ο Δημήτρης Ευσταθίου. Γεια σας.